Αθήνα, Λευκοσία, χάραξαν γραμμή εν όψη του κρίσιμου για το κυπριακό ραντεβού της Γενέβης. Κοινή ανάγνωση Αναστασιάδη Μητσοτάκη για το πλαίσιο λύσης, αλλά και του σημείου αφετηρίας των συζητήσεων. Η λύση μπορεί να εξευρεθεί μόνο στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διεθνής εκπροσώπηση και βέβαια με την αποχώρηση των στρατών κατοχής, αλλά και την κατάργηση του αναχρονιστικού πλαισίου των εγγύησεων. Προσπάθεια μας δεν είναι να σφετεριστούμε το οποιοδήποτε τα δικαιώματα. Προσπάθεια μας είναι να εξευρεθεί ένας τρόπος ώστε και οι δύο να αισθάνονται ασφαλείς και οι δύο κοινότητες να αισθάνονται ασφαλείς. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας να δημιουργεί ένα λειτουργικό και βιώσιμο συνεπώς κράτος. Σε άλλη μια τους συνάντηση, αυτή τη φορά στην ελληνική πρωτεύουσα, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών, κλείδωσαν τις κινήσεις που θα γίνουν στο τραπέζι τόσο της διευρυμένης συνόδου, όσο και των διμερών και τριμερών συναντήσεων. Βεβαίως ο ρόλος σας στις διαπραγματεύσεις θα είναι διαφορετικός από ότι ο δικός μας στη συζήτηση λεπτομεριών όσον αφορά την εσωτερική δομή του κράτους, αλλά το θέμα εγγύησης, ασφάλεια ή ασφάλεια εγγύησης κλπ. Θα έχετε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο, βεβαίως, και όσον αφορά τον σεβασμό των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ο συντονισμός εξάλλου θα είναι άμεσος και στη Γενέβη, αφού οι δύο αντιπροσωπείες θα καταλήσουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Δένδια Τσαβούσογλου συμφώνησαν όπως έχουν διμερεί συνάντηση στο περιθώριο της Άδυπης Πενταμερούς, με τον πρώτο να μεταφέρει εκ νέου στον ομόλογο του της Τουρκίας το μήνυμα πως η Αθήνα δεν ενδιαφέρεται καθιονδήποτε τρόπο για συνέχιση των εγγύησεων και να θυμίσει πως οι ευρωπαϊκές βλέψεις της Άγκυρας περνούν μέσα από το Κυπριακό. Πάμε και στο Μιχάλη Γνατίου, ο οποίος έχει ενδιαφέρουσες.